όμως τώρα σε κάποιες φυλακές. Σε αυτές τις φυλακές είναι φυλακές αντρών και γυναικών. Είναι φυλακισμένοι άντρες και γυναίκες σε χωριστές πτέρυγες. Αυτές οι δύο πτέρυγες είναι η μία απέναντι στην άλλη. Αυτές οι δύο πτέρυγες έχουν φυλακισμένους οι οποίοι έλκονται μεταξύ τους. Οι γυναίκες αφενός, οι άντρες αφετέρου έλκονται μεταξύ τους και προσπαθούν να ανταλλάξουν κάποια μηνύματα. Κάθε μέρα μαζεύονται στα παράθυρα, κοιτάζει ο ένας τον άλλον και μάλιστα όσο πιο κοντά είναι αυτές οι πτέρυγες, σε κάποιες συνέντες πτέρυγες είναι πολύ κοντά, τόσο πιο πολύ έρχονται μεταξύ τους. Παλιότερα που αυτές οι πτέρυγες ήταν πολύ μικρές, δεν είχαμε πολλούς φυλακισμένους, δεν είχαμε πολλούς μαζεμένους. Όμως τώρα χωράνε πολύ γιατί οι πτέρυγες έχουν μεγαλώσει. Βέβαια, καθοριστικός παράγοντας είναι και το παρεμβαλλόμενο μέσο, δηλαδή αν ανάμεσά τους υπάρχει κάποιο μέσο με το οποίο παρεμβάλλεται. Δεν ξέρω αν σε κάποιους έχει δημιουργηθεί μια υπόνοια, τι θα μπορούσε να μοιάζει αυτό. Με τον πυκνοντή, το βρήκατε. Έτσι λοιπόν και στο πυκνοντή έχουμε το ότι το μέγεθος των πλακών καθορίζει τη χωρητικότητα. Η απόσταση των πλακών αυξάνεται, όσο πιο μικρή είναι, τόσο αυξάνεται η χωρητικότητα, διότι έλκονται πιο ισχυρά μεταξύ τους αυτά τα φορτία. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, το ότι στην προηγούμενη εικόνα που μιλάγαμε τους φυλακισμένους, σε αυτή την προηγούμενη λοιπόν εικόνα η αναφορά μας εδώ είναι στο ότι αυτοί οι φυλακισμένοι μάλιστα εκ περιτροπής αυλίζονται. Δηλαδή μια βγαίνουν από τον ένα, από τη μία φυλακή, μια από την άλλη. Φυσικά δεν επιτρέπεται να αυλιστούν ταυτόχρονα οι άντρες και οι γυναίκες. Όμως, αν γίνει ένα βραχυκύκλωμα στις πλάκες του πυκνοτή, τότε αυτό θα συνεπαγόταν το ότι είχαμε ταυτόχρονα αυλισμό όλων. Δηλαδή, ένα είδος βραχυκυκλώματος, μια μορφή βίαιης εκφόρτησης, θα λέγαμε. Τώρα θα μεταφερθούμε σε μια χώρα που λέγεται Χροστάν. Στο Χροστάν, λοιπόν, όπως λέμε Πακιστάν, όπως λέμε Αφγανιστάν, συνέβαινε το εξής. Υπήρχαν τυραννικοί άρχοντες, οι οποίοι δανειζόντουσαν χρήματα και τα σκορπούσαν στον κόσμο προκειμένου να τους εκλέγουν. Μάλιστα για να τους δημιουργήσουν και την ψευδέστηση ότι έχουν και δημοκρατικά ελεύθερες επιλογές. Ήταν δύο οι παρατάξεις και αυτές οι δύο παρατάξεις είχαν συνεννοηθεί να εναλλάσσονται στην εξουσία και έτσι λοιπόν ξεγελούσαν τους πάντες με το να παίρνουν δανεικά χρήματα και να τα σκορπίζουν ώστε να εκλέγονται. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έγινε συνειδητό, όταν συνειδητοποιήθηκε όλη αυτή η κατάσταση, τότε εξεγέρθηκαν. Οι χροστανατζίδες τότε εξεγέρθηκαν. Το θέμα είναι το εξής, ότι η θεωρητική της Επανάστασης εδώ λένε το εξής, ότι εάν κάθε ένας διεγείρει άλλον έναν ακόμα, αν μεταδώσει τις ιδέες του σε άλλον έναν ακόμα, τότε θα έχουμε οριακή επικράτηση της Επανάστασης. Αν όμως καθένας καταφέρει κάτι καλύτερο, δηλαδή καταφέρει να εξεγείρει περισσότερος από έναν, τότε θα έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη της Επανάστασης. Αν είναι αρκετή, μάλιστα πρέπει να έχουμε και μια ραγδαία εξέλιξη της Επανάστασης. Βέβαια, ανάμεσα τους καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα αδρανία άτομα, δηλαδή άτομα τα οποία επιβραδύνουν αυτές τις ιδέες. Δεν είναι δεκτικά σε αυτές τις ιδέες. Είναι αρνητικά. Είναι συντηρητικά άτομα. Έτσι λοιπόν, πολύ καθοριστικός παράγοντας είναι το πόσο ο καθένας καταφέρει να διεγείρει, να εξητάρει και το πόσα αδρανία άτομα είναι ανάμεσά τους. Μήπως αυτό θυμίζει σε κάποιον κάτι? Πυρηνική αντίδραση. Πρόκειται για την πυρηνική σχάση, το βρήκατε, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι λοιπόν η πυρηνική σχάση, στην οποία έχουμε ότι καθένας πυρήνας παράγει από 1 έως 6 νετρόνια. Και έτσι λοιπόν αυτά τα νετρόνια ενδεχομένως να δημιουργήσουν και άλλες σχάσεις. Μάλιστα τότε λέγονται πρώτης, δεύτερης, τρίτης κτλ. Γενιάς. Κατά μέσο όρο είναι 2,5 νετρόνια σε κάθε σχάση. Εκεί τώρα υπάρχει ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας στην πυρηνική φυσική που λέγεται πολλαπλασιαστικός παράγοντας Κ, ο οποίος μας δηλώνει ότι αν από μία σχάση δημιουργηθεί άλλη μία, δηλαδή ένα νετρόνιο καταφέρει να δημιουργήσει άλλη μία σχάση, τότε το Κ είναι 1 και έχουμε οριακή επικράτηση. Αν είναι παραπάνω ο συντελεστής Κ, τότε μπορεί να έχουμε και μια βίαιη εξέλιξη και ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων. Όμως τι παίζει ρόλο? Παίζουν ρόλο τα αδρανή άτομα. Να σκεφτούμε μάλιστα ότι υπάρχουν λεγόμενες επιβραδυτικές βράδυ στους αντιδραστήρες, οι οποίες σαν στόχο τους έχουν να ελέγχουν την αντίδραση.
έχουμε και το εξής επίσης, η λεγόμενη κρίσιμη μάζα. Διότι κάποιοι αντετρόμαμοι φεύγουν έξω από την αντίδραση, βγαίνουν έξω. Μάλιστα, όταν πρόκειται για τέτοιες καταστάσεις, για τέτοια καθεστώτα, όπως ακόμα και πιο έτσι, σε πιο έντονη μορφή ήταν και στην δικτατορία που είχαμε εμείς, σημαντικό ρόλο είναι αν αυτοί οι επαναστάτες φεύγουν έξω στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν έχουμε αυτά τα νετρόνια να διαφύγουν προς τα έξω. Και καθοριστικό ρόλο για να παίξει σε μια αντίδραση των άλλων σε κρίσιμη κατάσταση είναι το ότι σε αυτή την αντίδραση πετυχαίνουν το πολλαπλασιαστικό συντελεστή κάπα ίσον 1 τουλάχιστον όπως σας είπα πριν. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα σε μια συναυλία. Αυτή η συναυλία γίνεται σε μια επαρχιακή πόλη. Σε αυτή την επαρχιακή πόλη πρόκειται να έρθει το καλοκαίρι, κάτι 8 η ώρα, ένας καλλιτέχνης. Και έτσι λοιπόν έχουν αρχίσει και μαζεύονται κόσμος στην πλατεία, σειραίων από τον κεντρικό δρόμο, μαζεύονται από τον κεντρικό δρόμο, έχουν αρχίσει να καταλαμβάνονται οι θέσεις, ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα σφιχτικό πλήθος, κάποιοι λιγάκι έχουν αρχίσει να δυσαρεστούνται και να φεύγουν, ενώ κάποιοι άλλοι έρχονται και καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Μάλιστα κατά τις 9 η ώρα που ήταν ακόμα έχει καθυστερήσει να ξεκινήσει, έπιασε και ένα λιγάκι πιο δροσερό αεράκι, πέσανε και κάποιες σταγόνες, αυτό δυσαρέστησε κάποιους. Και άρχισαν να φεύγουν. Ενώ παράλληλα κάποιοι άλλοι ερχόντουσαν να καταλάβουν τις θέσεις τους. Μήπως αυτό σας θυμίζει κάτι, μήπως σας παραπέμπει κάπου. Μας θυμίζει λοιπόν είτε μία αμφίδρομη αντίδραση, είτε την εξάτμιση μέσα σε ένα δοχείο, σε ένα κλειστό δοχείο. Όπου κάποια μόρια μεταβαίνουν στην αέρια φάση, ενώ κάποια άλλα μόρια ξαναυγροποιούνται. Φυσικά στις αντιδράσεις έχουμε την μεταφορά, την αμφίδρομη αντίδραση και τη μεταφορά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Τώρα, καθοριστικός παράγοντας είναι η φύση των σωμάτων. Εδώ είναι ο καλλιτέχνης. Η θερμοκρασία, οι κλιματολογικές συνθήκες. Η πίεση, υπάρχει ένα σφιχτικό από το πλήθος. Η συγκέντρωση, που είναι η συγκέντρωση του ίδιου του πλήθους.